στο νησί της Λέσβου, στη Μυτιλίνη, να συλλαμβάνουν Έλληνα μεροκαματιάρι, κτηνοτρόφο, που υπερασπίστηκε την περιουσία του όταν αλλοδαποί πήγαν να σφάξουν τα ζωντανά του, να σφάξουν τα ζωντανά του που πήγανε εκεί να τα κλέψουν. Έτσι, και είναι από τις ειδήσεις τώρα της τελευταίας στιγμής, αλλά είναι πραγματικά να σου σηκώνεται η τρίχα. Άκουσον, άκουσον. Μπήκανε κάποιοι αλλοδαποί στο χωράφι ενός κτηνοτρόφου στην περιοχή της Μόριας, όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει ο καταβλισμός των συγκεκριμένων προσφύγων, παυλαμεταναστών, λαθρομεταναστών κτλ. Και τι κάνανε, σφάζανε δύο από τα αρνιά του. Λοιπόν, ο κτηνοτρόφος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε στον αέρα προκειμένου να φύγουν. Και να σώσει την περιουσία και του. Και να σώσει την περιουσία του. Ανταυτού ήρθε η αστυνομία και έκανε σε εκείνον προσαγωγή και μήνυση. Και όχι στους λαθρομετανάστες, οι οποίοι μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά ούτε που καταγγέλουν, ούτε που κάνουν την ίδια για πράξη. Για να ακούσουμε το σχολείο σου, Στέφανε. Στη Μυτιλίνη εδώ και τρία χρόνια, τέσσερα, από την ημέρα που ξέσπασε αυτή η σοβαρότατη προσφυγική κρίση που απασχολεί όλη την Ελλάδα, συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που συμβαίνει είναι μια ευνηδιαστική αναζωπήρωση υπολανθανόντων μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες έκαναν την παρουσία τους έκπληλη με το που ξέσπασε αυτή η κρίση, που σημαίνει ότι ήταν έτοιμοι για να εκμεταλλευτούν τα γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή. Έτσι. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κέντρο κράτησης, το οποίο έχει ξεχυλίσει, έχει υπερβεί τον αριθμό που πρέπει να έχει. Τα φαινόμενα εκεί είναι ασφυκτικά στην τοπική κοινωνία, όμως οι τοπικές αρχές θα έλεγα ότι προσπάθησαν να φτιάξουν εκεί ένα μοντέλο υποδοχής λαθρομεταναστών, προσφύγων, ή όπως αλλιώς τους αποκαλούν, περισσότεροι από αυτούς είναι οικονομικοί μετανάστες. Φεύγουν από την πατρίδα τους για να έρθουν για λόγω να πολέμου πόλεμο σε μια χώρα και να φυγαδευτούν ή να προστατευτούν. Είναι μετανάστες οι οποίοι έρχονται από μη εμπόλεμες ζώνες για να βρουν ένα καλύτερο κομμάτι της ψωμί, αλλά όχι στην Ελλάδα. Έτσι. Να περάσουν από την Ελλάδα και να πάνε στις ευρωπαϊκές χώρες στο μοντέλο που έχει φτιάξει η κυρία Μέρκελ και ο κ. Μακρόν. Εκεί λοιπόν παρατηρούνται γεγονότα τα οποία είναι απίστευτα. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός να προσάγεται να συλλαμβάνεται Έλληνας πολίτης επειδή προσπαθεί να προστατεύσει την περιουσία του. Εκείνη τη μέρα, την παραμονή της ημέρας εκείνης, το συμβάν έγινε χτες νομίζω, χωράφι του χριστιανού πολίτη, γιατί υπάρχει χριστιανισμός εκεί, έτσι δεν καταργηθεί από το ουδετερό της προκράτως ο χριστιανισμός, δεν καταργήσει το χριστιανισμό επειδή το κουτάζουν αυτοί, έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι μουσουλμάνοι. Προσπάθησαν λοιπόν να πηδήξουν μέσα να του πάρουν τα ζωντανά. Τι θα κάνει ένας πολίτης, αγαπητέ συνάδελφε, τι θα κάνει ένας πολίτης, δεν θα πρέπει να προστατεύσει. Όταν είναι απροστάτευτοι οι πολίτες, γιατί οι πολίτες είναι απροστάτευτοι, φοβούνται, βιάζουν, κάνουν σεξουαλικές επιθέσεις. Τα βλέπουμε όλα αυτά. Και η πολιτεία δεν κάνει τίποτα. Μετά είχαμε το συμβάν με την προσαγωγή, σύλληψη 33 ανθρώπων πάλι στο ίδιο νησί, που σήκωσαν το μεγάλο σταυρό στην προβλήτα του λιμανιού και προσήχθησαν από τον αστυνομικό διευθυντή. Υπάρχει μία τάση που έχει δοθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να συλλαμβάνουν, να προσάγουν, να ταλαιπωρούν πολίτες, Έλληνες πολίτες, είτε σε προληπτικές προσαγωγές, αν είναι δυνατόν. Αυτά δεν συνέβαιναν ούτε επί της κατακριτέας από πολλούς 21 Απριλίου. Και συμβαίνουν τώρα, δηλαδή να προσάγουν πολίτες, να τους συλλαμβάνουν, να τι τους λένε, έλα εδώ εσύ, πήγε να πιει με το παιδί του καφέ, επειδή υπονοείται ότι πιθανόν να συμμετέχει σε επεισόδια, πάμε μέσα. Αυτά είναι πράγματα που δεν συνέβαιναν ούτε του μεταξά. Ποιο μεταξά, πας μακριά Στέφανε. Άσα να πάνε. Δυστυχώς η κατάσταση έχει ξεφύγει και βλέπουμε ότι τα πράγματα γίνονται καθημερινά και χειρότερα. Μέχρι εδώ πέρα, Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την Πέμπτη εδώ. Να δούμε τι άλλο θα ακολουθήσει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε μια βόλτα. Πάμε μια βόλτα, λέω. Παρακαλώ, μιλάω. Μιλάω, κύριε Μούγιο. Σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ.
Πάμε. Ευχαριστούμε τον Στεφανοχείο και πάμε μια βόλτα στη Φινίδα Μακελιό.